Σε υψηλούς τόνους συνεχίζονται αντιπαραθέσεις με φόντο τις προεδρικές του ερχόμενου μήνα. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, ο πρόεδρος του ΔΣΥ τοποθετήθηκε στα περί επαναπατρισμού στελεχών της αλληλεγγύης, φανερά ενοχλημένος από τοποθέτηση της Ελένης Θεοχάρου στο Twitter, με την οποία διερωτάτο: «Με αδερφή Ελλάδα και μητέρα Τουρκία, πού να επαναπατριστεί κανείς?» Δεν σχολίασα την κυρία Θεοχάρους όταν έφευγε από το κόμμα. Δεν θα τη σχολιάσω τώρα. Αλλά ελάχιστο σεβασμός προς την παράταξη και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πολύ αγάπη της έδειξε. Δεν βλάπτει. Παραθέτοντας πρόγευμα σε ξένους πρέσβεις, ο Σταύρος Μαλάς διαβεβαίωσε πως εάν εκλεγεί θα επιδιώξει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου αλλά και του συμπληρωματικού εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Στην οικονομία και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στέκεται εκ νέου το επιτελείο Παπαδόπουλου εν αναμονή της παρουσίασης των προτάσεων για το συγκεκριμένο κεφάλαιο αύριο από τον υποψήφιο για την Προεδρία. Το επιτελείο επιτέθηκε με αφορμή αναφορές κατά τη συνέντευξη του Πρόεδρου στον Α για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε αντίθεση με τον κύριο Αναστασιάδη που αδιαφορεί, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει πλάνο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου αφορά τη σύσταση φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στα πρότυπα άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Εχμή του δάρατος οικονομία και για το επιτελείο Λιλίκα, ο οποίος επισκέφθηκε την αρχή ηλεκτρισμού. Περηφανεύεται ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη για τα μπράβο και τα εύσημα που έλαβαν μόλις πρόσφατα από την ηγεσία της Τρόικας. Περηφανεύονται και δεν εσχύνονται να διαφημίζουν αυτή τους την περηφάνεια, γιατί είτε δεν καταλαβαίνουν είτε δεν θέλουν να κατανοήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κυπριακή οικονομία και τα κυπριακά νοικοκυριά σήμερα. Από την πλευρά του, το επιτελείο Χρήστου Χρήστου αναφέρει πως η υπογραφή συμφωνιών για δημιουργία αγωγού που θα ενώνει την Κύπρο με την Ελλάδα ενεργειακά κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και ήταν μια πάγια θέση του ΕΛΑΜ όταν άλλοι υποψήφοι πρότασαν την εμπλοκή της Τουρκίας στα ενεργειακά.